Συνεχίζουμε με έναν μαθητή του γυμνασίου εδώ στο Ηράκλειο, σύνδεση Skype. Το θέμα αυτό το αλίευσε η Γιώτα Ιαρχοντάκη. Έχουμε να κάνουμε με ένα μαθητή, τον Κώστατο Τζικνάκη, ο οποίος πέτυχε μια πολύ σημαντική διάκριση σε έναν μαθητικό διαγωνισμό για τον ποντιακό ελληνισμό, μνήμες και όνειρα, και κέρδισε σε μια πολύ σημαντική διαγωνιστική κατηγορία στα διηγήματα. Νομίζω πήρε ποιο βραβείο, Γιώτα? Το τρίτο, το τρίτο βραβείο. Αλλά θα Κώστα, και ο ίδιος. Καλησπέρα, συγχαρητήρια. Καλησπέρα. Για πες μας δύο λόγια, έτσι να μπούμε λίγο στο κλίμα για αυτή την πολύ σημαντική σου επιτυχία. Τι να σας πω, αρχικά δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα, της δημιουργικής γραφής, και μου είπε να μπω η κυρία Φιολιτάκη, μια καθηγήτρια μου, την ευχαριστώ πολύ, και μετά εξελίχθηκα, δεν το περίμενα ότι μπορώ να αναπτυχθώ τόσο πολύ σε κάτι θεωρητικό, και εξελίχθηκα και προέκυψε αυτό που προέκυψε. Είσαι θεωρητικός όμως. Δεν μπορεί να πετύχεις σε μια τέτοια κατηγορία αν δεν αγαπάς τη λογοτεχνία. Ναι. Αν δεν αγαπάς τα κείμενα και όχι τόσο τα μαθηματικά. Πέφτω μέσα. Πέφτει. Δεν έχεις καθόλου άγχος όμως. Περίμενε. Δεν έχει καθόλου άγχος. Έχεις ξαναβγείς τηλεόραση? Όχι. Αν είναι δυνατόν, παιδιά, είναι απίστευτο, ε. Μπράβο του. Καθόλου τίποτα. Ούτε τρέμει η φωνή εκεί. Στοχευμένα. Πάντως, πριν συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις, να πούμε ότι είναι μαθητής του 11ου Γυμνασίου Ηρακλείου, έτσι. Και βέβαια πέτυχε και διακρίθηκε και ξεχώρισε ανάμεσα σε 9.000 μαθητές. Πολύ σημαντικό αυτό. Σωστά, Κώστα? Μπράβο. Ναι, ναι, σωστά. Το περίμενες? Για πες μας. Να σου πω, δεν το περίμενα καθόλου. Γιατί πρώτη φορά συμμετείχα σε διαγωνισμό τέτοιου είδους και δεν το περίμενα καθόλου. Εντάξει, όμως είναι και ιδιαίτερο το θέμα, ποντιακός ελληνισμός, μνήμες και όνειρα. Πρέπει να είσαι αρκετά συνειδητοποιημένος για να κατανοήσεις σε πρώτη φάση και για να εκφραστείς για αυτό το θέμα. Τις απαραίτητες γνώσεις, τις ιστορικές, τις είχες, αλήθεια τώρα, ή τις διάβασες τελευταία? Τις απαραίτητες ιστορικές γνώσεις δεν τις είχα, αλλά ήξερα διάφορα πράγματα, όπως για παράδειγμα πώς συμπεριφέρθηκαν οι Έλληνες στους Πόντιους όταν πρωτοήρθαν εδώ. Ναι. Οπότε έχεις μπει λίγο στο κλίμα. Ναι, με βοήθησαν και οι καθηγήτριές μου, δύο φιλόλογοι, η κυρία Χρυσή Χουρσάν και η κυρία Μαρία Φελιτάκη. Με βοήθησαν πάρα πολύ και θέλω να τις ευχαριστήσω. Γιατί με αυτές δούλεψα και αυτές έβλεπαν το κείμενό μου και μου έλεγαν τι καλύτερο θα μπορούσα να κάνω. Άρα λοιπόν οι καθηγήτριες σε ενέπνευσαν ή εσύ ήθελες να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό? Συνεπικουρικά, για κάποιο δικό σου λόγο. Συνεπικουρικά βοήθησαν και αυτοί. Ναι, οι καθηγήτριές μου έτσι γιατί μου το πρότειναν. Αλλά και εμένα μου άρεσε σαν ιδέα και είπα να συμμετέχω. Λοιπόν, Κώστα, βάλε μας λίγο στο κλίμα. Το περιεχόμενο του κειμένου σου, του διηγήματός σου, σωστά, ποιο ήταν? Ναι. Το περιεχόμενο ήταν μια οικογένεια, η οποία πρώτα πέρασε από όλες τις φάσεις, ας το πούμε. Πρώτα την πήραν στα βάθη της Τουρκίας, στα τάγματα θανάτου. Και μετά όταν αποδράσανε, έτσι το είχα βάλει στο κείμενό μου, και ήρθαν εδώ στην Ελλάδα και πέρασαν και εδώ άλλη μια περιπέτεια με τους Έλληνες σύμφωνα με την περιφορά τους και πώς ήταν η κατάσταση εδώ πέρα. Ναι. Τα ανάμειξα όλα αυτά γενικότερα, όσες περιπέτειες πέρασαν οι πόντι, εγώ τις έβαλα σε ένα κείμενο και βγήκε το αποτέλεσμα. Τα συναισθήματά σου εκείνη τη στιγμή, τα συναισθήματα που σου ξυπνούσαν αυτές οι εικόνες που έφερε στο μυαλό σου, περιγράφοντας όλα αυτά τα γεγονότα. Κατά τη διάρκεια της συγγραφής. Mm-hmm. Ναι. Εκείνη την ώρα σκεφτόμουν αυτές τις δυσάρεστες εικόνες που έχω δει γενικότερα από φωτογραφίες και αυτά που βλέπουμε όλα στο ίντερνετ. Και με είχε συγκινήσει και πολύ αυτό το κείμενο. Και είπα να δώσω και τον καλύτερό μου για αυτό εκεί πέρα. Πόσο καιρό σου πήρε? Μπράβο, για Γιώτα, να το γράψεις αυτό το διήγημα? Κοιτάξτε, ξεκίνησα νομίζω λίγο πριν την καραντίνα και το τελείωσα μέσα στην καραντίνα. Βοήθησε η καραντίνα λοιπόν και ώρες οι ελεύθερες που είχες μέσα στο σπίτι, έτσι δεν είναι? Ναι. Μάλιστα. Και η όλη διαδικασία ποια ήταν? Δηλαδή δήλωνες συμμετοχή σαν μαθητής του 11ου γυμνασίου, έστελνες το διήγημά σου και στη συνέχεια ανακοινώνονταν τα αποτελέσματα? Πώς ήταν η διαδικασία? Ναι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, ένας μαθητής ο οποίος είναι μαθητής γυμνασίου, δεν έχει μπει ακόμα στο λύκειο και γράφει τόσο όμορφα διηγήματα και έχει μια τόσο πλούσια γραφή. Έχει ελεύθερο χρόνο? Αντικειμενικά μιλάω. Έχει ελεύθερο χρόνο? Έχει άλλα χόμπι? Ή είναι εκεί μπροστά στα δύο? Κάνω δύο ξενόγλωσσα, αγγλικά, ναι, γερμανικά.
Και από φέτος έχω αρχίσει και ζιουζίτσου και κάνω, παραδοσιακό. Μάλιστα, παραδοσιακό ζιουζίτσου. Τι να ευχηθούμε εμείς σε αυτά τα παιδιά. Συγχαρητήρια στους γονείς. Ευχαριστώ πολύ. Στους γονείς, διότι υπάρχει μια παιδεία, στους καθηγητές. Συγχαρητήρια, φαντάζομαι έχεις και φίλους που βοηθούν, που σε εμπνέουν, που είναι δίπλα σου. Ναι. Περιμένουμε όμορφα πράγματα από σένα και εμείς είμαστε εδώ. Να είναι καλά η Γιώτα Αρχοντάκη που τα παρακολουθεί, προκειμένου να τα προβάλλουμε.